έχουν κάνει αυτές οι εικόνες το γύρο και αυτά τα πλάνα το γύρο της Ελλάδας και βλέπουμε ότι δεν θέλει κόπο, δεν υπάρχει κόστος, σωστά, θέλει τρόπο. Και εκεί στην Αλόνισο έχουν μπει στο πνεύμα και έχουν πιάσει το νόημα. Πάμε στο Δήμαρχο. Δήμαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Από τη μία δείχνουμε τους δείτες, από την άλλη βλέπουμε εσάς και πατάτε στεριά. Έτσι, ναι. Έχουμε ένα δέντρο λοιπόν στη στεριά και ένα άλλο δέντρο στο βυθό. Σωστά. Για πείτε μας πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο στολισμός που έγινε προχθές στο βυθό, στο λιμανάκι της Βότσης, ήταν ένας συμβολικός στολισμός ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, έτσι ώστε να μεταφέρουμε τις ευχές, τις βαθύτερες ευχές, και βεβαίως να πούμε ότι η κατάδυση πλέον στην Αλόνισο αποτελεί κομμάτι της ζωής μας, έχει ενσωματωθεί στη ζωή μας, δεν είναι περιστασιακή, και αυτό μας έχει γίνει βίωμα. Ζούμε με τις καταδύσεις πλέον από εδώ και πέρα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που πριν 1,5-2 μήνες περίπου βραβεύτηκε η Αλόνισος ως καλύτερος καταδυτικός προορισμός στην Ελλάδα. Και αν θυμάστε καλά, με είχατε φιλοξενήσει ξανά. Βέβαια. Φέτος το καλοκαίρι κάναμε τον πρώτο υποβρύχιο γάμο. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Θα γίνουν και του χρόνου το καλοκαίρι υποβρύχιοι γάμοι. Έχουν έρθει σε επαφή μας αρκετοί. Βεβαίως έχουμε το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα, το Ναυάγιο της Περιστέρας. Ένα εντυπωσιακό ναυάγιο για αυτούς που λατρεύουν τόσο την κατάδυση όσο και τον πολιτισμό. Εμείς πλέον εδώ έχουμε γίνει η παρέα μας αρχίζει και μεγαλώνει με ντόπια παιδιά που αγαπάνε την κατάδυση. Γινόμαστε όλο ένα και περισσότεροι και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε αυτό το σπόρο, αν θέλετε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παγκοσμίως, και να διεκδικούμε τον τίτλο του καταδυτικού προορισμού της Αλονίσου. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Γιατί μέσα από το στολισμό ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, τι μας λέτε, ότι είμαστε προορισμός που μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του και το χειμώνα. Ακριβώς, γι' αυτό σας είπα για ένα συμβολικό στολισμό. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε ότι η κατάδυση δεν γίνεται μόνο τους 3-4 μήνες τους καλοκαιρινούς. Μπορεί να γίνει όλο το χρόνο. Βεβαίως μπορεί κάποιος να εξαιρέσει λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων 3-4 μήνες στο βαρύ χειμώνα, αλλά μπορεί κάλλιστα να γίνουν με πολύ άνεση, γιατί το κλίμα βοηθάει, οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα βοηθούν, να ξεκινάει η κατάδυση από τον Μάρτιο, Απρίλιο και να τελειώνει μέσα στο Νοέμβριο. Τι θερμοκρασίες έχετε στην Αλόνισο το χειμώνα, τι συνθήκες επικρατούν? Κοιτάξτε να δείτε, το κλίμα είναι καλό, οι συνθήκες είναι καλές. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις εκεί στο Γενάρη, Φλεβάρι, και εμείς έχουμε το κρύο. Αλλά όμως αυτές τις μέρες είμαστε στο 16, στο 17, στο 20 πάμε, στο 19. Είναι θερμοκρασίες, προχτές που βουτήξαμε το Σάββατο, το νερό είχε 16 βαθμούς, έξω είχε 19. Νομίζω ότι για το διάστημα που σας ανέφερα πριν, μπορούν να γίνουν οι καταδύσεις αυτές, και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο. Και μία τουριστική περίοδος δεν διευρύνεται με ευχολόγια, διευρύνεται με δράσεις, και δράσεις που οι οποίες μπορούν να είναι εφικτές να γίνουν, γι' αυτό και προσπαθούμε να τις προβάλλουμε. Μάλιστα, το μήνυμά σας εδώ στην Κρήτη, Δήμαρχε, και με αυτό να κλείσουμε. Το μήνυμά μου είναι στην Κρήτη, είναι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εμείς ευχόμαστε καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους, ευχόμαστε πάνω απ' όλα υγεία και ειρήνη σε όλο τον πλανήτη. Να είστε καλά, Δήμαρχε, χαιρετισμούς από Κρήτη. Επίσης, γεια σας. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.